Συνέγινές μου, είναι πολύς ο καιρός τώρα που στη διάθεσή σας έχετε πραγματικά ελάνια κείμενα, αλλά έχετε και σχεδόν όλη τη διάσπαση της δημιουργίας. Υπάρχει ένα site, το οποίο το έχουμε ονομάσει Εθερική Γραφή. Δεν έχει μόνο Εθερική Γραφή. Ξεκινάς από τη δημιουργία σου, από τα τεράστια ελάνια σύμβολα, τα οποία είναι αποδικοποιημένα όλα, και αυτά που σου έκλεψαν, αλλά και αυτά που σου έκλεψαν. Έχει μέσα πραγματικά τις αληθινές μοναδικές αποδείξεις πώς δημιουργείται το σύμβολο. Το σύμβολο, να ξέρετε, ότι είναι τεράστιες δυνάμεις και η ένωση χιλιάδων τεράστιων δυνάμεων. Δεν είναι ένας που τα κάνει όλα σε καλή τιμή. Θα δείτε μέσα από την, στο site αυτό της Εθερικής Γραφής, έχει πάρα πολλά κείμενα και αποδείξεις όλης της διάσπασης της δημιουργίας σου, με αποδείξεις. Αυτές οι αποδείξεις είναι για να κατανοήσεις και να καταλάβεις χιλιάδες πράγματα που πραγματικά είσαι, πόσο τεράστιος μεγάλος, και ότι δεν είσαι τίποτα άλλο και λιγότερο από την ίδια την δημιουργία σου, το πώς πρέπει να δημιουργείς, ακόμα και σε ποιο σχέδιο εντάσσεσαι. Φυσικά έχει πάρα πολλά κλειδιά, πάρα πολλούς κωδικούς, αλλά και πάρα πολλές αναλύσεις. Θα πω τη λέξη ότι είναι μόνο μια πολύ μικρή περίληψη. Έχει όμως μια ολοκληρωμένη δυνατότητα, ώστε να αρχίσεις να αφουγκράζεσαι, να αφυπνίζεσαι και να καταλαβαίνεις, αλλά να αντιλαμβάνεσαι και να καταλαβαίνεις την τεράστια αποστασία, την αντινόηση και το επίπεδο που έχουμε βρεθεί, γιατί έχω πει ότι οι αποστάσεις σε πάνω στο επίπεδό τους. Δεν γίνεται να έρθουν στο επίπεδο της δημιουργίας. Το δημιούργημα κατεβαίνει τόσο πολύ στο επίπεδο. Απ' την άλλη όμως, θέλω να καταλάβετε, που λέω πολλές φορές θα γίνει ένα τσαφ. Ναι, διότι έχω εξηγήσει και σε ομιλία μου έχω πει. Όλα είναι σε μια μεμβράνη. Μια μεμβράνη σας χωρίζει από την απελευθέρωση. Μια μεμβράνη σας χωρίζει από τον πλούτο, από τη δύναμη και από τη δημιουργία σου, να τα πάρεις όλα. Αυτή η μεμβράνη είναι μόνο στο μυαλό σου, πουθενά άλλου. Αν τη σπάσεις και περάσεις από αυτή την πύλη, από αυτή τη μεμβράνη, είναι όλα δικά σου. Και είναι ή του ύψους ή του βάθους. Γιατί στη δικαιοσύνη δεν έχει γκρίζα χρωματάκια. Δεν γίνεται να είναι λίγο αλήθεια, λίγο ψέμα, αλλά τελικά μωρέ, είπα και λίγο αλήθεια. Δεν υπάρχει, αδερφέ. Δεν είναι σαν την ζωή και το θάνατο. Ή ζεις ή πεθαίνεις. Ή δεν ζεις ή ζεις. Δεν υπάρχει μέση λύση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι αποχρώσεις είναι του βίου σου, αλλά όχι του αν ζεις ή δεν ζεις. Ή ζεις ή δεν ζεις. Είναι δύο ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι λοιπόν προτείνω σε όλους, γιατί το ζήτημα τελικά, είδατε τελικά που δεν είναι οικονομικό. Μα δεν γίνεται να έχεις τόσο βεβαιωμένο πλούτο παντού και τελικά να κάνεις, λες και δεν αναγνωρίζεις τον πλούτο σου. Μα δεν γίνεται να είναι στα χέρια σου τόσα τρισεκατομμύρια του παγκόσμιου πλούτου και τελικά να κάθεσαι ακόμα να πεινάς, να πεθαίνεις και να θες να μην ζήσεις. Μα δεν είναι δυνατόν να σε έχουν βιάσει, να σε έχουν κλέψει τόσες φορές, τόσα χρόνια, να σε έχουν πτωχεύσει οι ίδιοι πολιτικοί, οι ίδιοι μαριονέτες, τα ίδια κόμματα, οι ίδιες ιδεολογίες, και εσύ εκεί να επιμένεις? Αυτό δεν έχει καμία λογική. Και φυσικά η λογική ανήκει μόνο στον άνθρωπο. Και φυσικά όποιος έχει λογική, πρέπει να ξέρετε ότι στη λογική κατοικεί ο νους, δηλαδή το θείο. Οτιδήποτε θεϊκό και θείο δεν κατοικεί ούτε στο χέρι, στο νύχι, ούτε στο πόδι, ούτε οπουδήποτε άλλο. Κατοικεί στη λογική. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Γι' αυτό είπα. Εν θεός άνθρωπος είναι όλα τα δημιουργήματα. Και η κατοικία του θείου είναι στη λογική του. Δεν έχει άλλο να καθίσει. Πού να καθίσει? Στο στομάχι του. Πού? Βλέπετε και πολλές φορές όλα τα δόγματα και τα ψευτοϊρατεία, τα αποστατικά, τα απόκοσμα, η προσπάθειά τους, αλλά και όλοι σε όλο τον κόσμο. Σ' αγαπάω, λέει, με την καρδιά μου. Μπράβο. Δεν έχει τίποτα καρδιά μέσα. Μια αντλία είναι. Τι να έχει μέσα η καρδιά? Γι' αυτό και τα σχήματα του έρωτα είναι με την καρδιά. Δηλαδή με το σαρκικό, με το υλικό, εκείνο να αγαπήσεις το σαρκείο σου. Καμία σχέση με λογική. Τίποτα. Καμία σχέση. Γιατί σ' αγαπάω, δεν ξέρω. Αλλά και η λέξη αγάπη πάλι είναι δικιά τους. Καλό, κακό. Για κοιτάξτε, σε όλο τον πλανήτη όμως φτιάχνουν καρδιές. Μα η καρδιά μια αντλία είναι. Δύο αντλίες έχει το ανθρώπινο σώμα. Μία είναι η καρδιά και η άλλη είναι ο αστράγαλος. Όσο κινείται ο αστράγαλος σαν αντλία, κινείται το αίμα. Γι' αυτό οι γυναίκες που φοράνε ψηλά τα κούνια, τα πόδια τους και το κάτω μέρος τους είναι πάντα παγωμένα.
Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι λοιπόν ότι τώρα μπαίνουμε σε μια πραγματικά νόηση. Μην μπερδευτείτε με την νόησή σας. Κάθε άνθρωπος έχει την νόησή του και θα διαγράψει έναν κύκλο που θα ολοκληρώσει τον κύκλο της νόησής του. Μάλιστα. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη λεωφόρος. Εκείνη την ώρα που θα τελειώσει τη δικιά του νόηση και δεν έχει να του προσφέρει κάτι, οι μνήμες του, οι μικρές, οι υγιεινές και η νόησή του, θα πρέπει να περάσει στη λεωφόρο της νόησης. Αν δεν περάσει, θα ξανακάνει τον κύκλο και θα ξαναπάει πάλι στη νόησή του. Και σαν εσωστρεφής θα καταστρέφεται και θα τρώει συνέχεια όπως το φίδι τρώει την ουρά του. Που το σύμβολο αυτό είναι δικό του. Άρα λοιπόν το φίδι τρώει την ουρά του γιατί δεν έχει που άλλο να πάει, μέχρι που θα φάει το κεφάλι του. Δηλαδή θα καταστραφείς από τη δικιά σου νόηση γιατί δεν είσαι στη νόηση, είσαι στη νόησή σου. Άλλο η νόησή σου, άλλο η νόηση. Που η νόηση είναι μια τεράστια λεωφόρο. Άπειρη όλων. Εκεί που συμφωνούν όλα. Σε μια νόηση πραγματική νόηση. Και όχι στη δικιά σου τη νόηση, η οποία θα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα αν δεν μπει στη λεωφόρο τη νόηση, τη συμπαντική νόηση, που εκεί τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν εξυπηρετούν συμφέροντα, δεν εξυπηρετούν τη δικιά σου νόηση, ούτε γιατί το έκανες. Άρα λοιπόν μπαίνεις σε μια άλλη νόηση και εκεί πέρας σε άλλες μνήμες. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τις εβδομάδες. Είναι ένα φίδι, που το φίδι θέλω να ξέρετε είναι ελληνικό και τα ερπετά είναι ελληνικά δημιουργήματα, όχι αυτά τα αποστατικά σκουπίδια που φτιάξανε και διαλύσαν τα πάντα, τα ζώα, όπου η ίδια εβδομάδα τρως συνέχεια. Το φίδι τρώει την ουρά του, μετά τρώει το κεφάλι του και ξεκινάει ένα άλλο κύκλο, ίδιο με τον πρώτο. Ίδιο. Να είσαι πάντα στο ίδιο σημείο. Μη φύγει, γιατί αν φύγει από εκεί, έχουμε πρόβλημα. Πώς θα ζήσουν οι αποστάτες. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι τεράστιες αποδείξεις που για πρώτη φορά βγαίνουν. Είναι μια πραγματική διάσπαση. Όχι μόνο τη γλώσσα. Γιατί έχω πει ότι τα σύμβολα τη γραφή μα δεν τα ανακάλυψε ο άνθρωπο, όπω λένε αυτά τα ζωάδια. Την ανακαλύψει ο άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος μπορούσε να ανακαλύψει τη γραφή του, θα είχε ανακαλύψει και τον εαυτό του. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα και για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο τεράστιο δημιούργημα. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος, για να ζήσει, χρειαζόταν ένα περιβάλλον. Όλο αυτό που βλέπετε. Και δημιουργήθηκε το περιβάλλον πριν τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν υπήρχε περιβάλλον, δεν θα υπήρχε άνθρωπος. Και φυσικά είναι το 7ο δημιούργημα. Αφού δημιουργηθήκαν όλα τα άλλα, για να ζήσει αυτό το 7ο δημιούργημα. Όπως και να έχει όμως. Αυτό που ένα συμπέρασμα τεράστιο μετά από πραγματικά τεράστια πλοκή νόησης, διαμάχης, αντινόησης, πολέμου, προπαγάνδας. Βλέπουμε ότι τελικά το θέμα δεν είναι οικονομικό. Τελικά το θέμα είναι φόβου. Αυτός ο τεράστιος φόβος που έχουν σπείρει όλα αυτά τα χρόνια τα δόγματα. Και τώρα θα αντιμετωπίσετε τους πραγματικούς σας φόβους. Θα σας βάλω σε μια τεράστια λεωφόρο της πραγματικότητας και θα πρέπει να σας γιώσω στην ίδια σας τη ζωή που ζείτε. Και θα δείτε τις αλήθειες από πού έχουν προκύψει. Πώς φύτρωσε ο φόβος, πώς καλλιεργείται κάθε φορά με πραγματικές αλήθειες και πώς πέρασαν όλα αυτά τα ψέματα που με σφαγείο, με αίμα, με πολέμους και συνεχίζονται ακόμα. Σήμερα στις μέρες μας έχουμε συναντήσει ό,τι συναντάμε, ό,τι ακούμε είναι μόνο φόβο. Αν δείτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σκότωσε, βίασε, έκανε, έκλεψε, περνάει ένας κομήτης και θα πέσει στη γη και θα πεθάνουμε όλοι. Η δευτέρα παρουσία έρχεται, δεν έρχεται ακόμα, θα έρθει μετά να είμαστε όλοι έτοιμοι να αναστηθούν τα νεκρά κομιά. Ρε ζώα, τι λέτε ρε ζώα. Είναι σαν να περιμένουμε να αναστηθούν τα λουλούδια που μαράθηκαν. Βρε, τι λέτε στον κόσμο ρε ζώα. Ο ήλιος θα σταματήσει να καίει, οπότε θα καταστραφούμε. Το σύμπαν αρχίζει και συρρυκνώνεται και πω τι θα κάνουμε και το χρηματιστήριο του Λονδίνου έπεσε. Μιλάμε για. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να εκφραστώ. Θα εκφραστώ όμως μέσω μια πραγματική αληθινού γραπτού και κειμένου, το οποίο πρέπει να το αναλύσετε όλοι, να δείτε την πραγματικότητα και τώρα θα μάθετε και τον πραγματικό άνθρωπο. Με αποδείξεις, δε, ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος και δεν είναι πλασμένος. Ο φούρναρης πλάθη. Και μάλιστα κουλουράκι. Βέβαια, θα δείτε τεράστιες αλήθειες που είναι εκεί μέσα. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα. Και στην εθερική γραφή που είναι χιλιάδες τα κείμενα. Αλλά τώρα θα πρέπει σε αυτό το ιερό κείμενο που έρχεται. Και για πρώτη φορά βγαίνει. Είναι η Περσεφόνη. Θα κάνετε μια μεγάλη γνωριμία. Από εδώ και πέρα, με την Περσεφόνη. Η Περσεφόνη είναι θεότητα του ανθρώπου. Η Περσεφόνη είναι βασίλισσα και από εκεί όλοι οι άνθρωποι έχουν βασιλικά δικαιώματα. Η Περσεφόνη είναι η κόρη. Η Περσεφόνη είναι ο άνθρωπος.
Και είναι ο πρώτος άνθρωπος. Αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος. Γιατί άμα δεν έχουμε μήτρα αγόρι, πώς θα γεννήσουμε άρενες. Δεν γεννάνε οι άρενες. Τώρα θα μάθετε αλήθειες. Μια τεράστια αλήθεια είναι ότι φοβάσαι το θάνατό σου. Είναι χαραγμένος μέσα. Πριν έρθεις εδώ στη γη, και τώρα θα μάθεις πώς γίνεται. Και θα καταλάβεις όλες τις διαδικασίες. Τώρα θα μάθεις τη δημιουργία σου. Πώς λειτουργεί, πώς λειτουργείς εσύ, πού αποστάτησες, πού έγινε η αποστασία. Δεν έγινε στη γη αποστασία ιδιαίτερα της Περσεφόνης. Έγινε στο νήσιο πεδίο. Τώρα θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, ένα τεράστιο ιερό κείμενο. Θα βγει στον αέρα στις επόμενες μέρες. Πρέπει να το μελετήσετε όλοι, να το δείτε. Θα γίνει και εκπομπή από κάποιο συνέλληνα. Θα πρέπει εσείς από εδώ και πέρα συνέλληνες μου. Έλληνες μου και πολεμιστές μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να εξελίξουν τη ρητορική τους. Πρέπει να ξέρετε ότι η ρητορική είναι ολύμπιο άθλημα. Η ρητορική είναι η τέχνη του λόγου, δηλαδή του νου, να μεταφέρεις και να αποτυπώσεις την αλήθεια και τα γεγονότα με τον πιο ευκρινέστατο τρόπο στους άλλους ανθρώπους. Θεωρώ, γιατί δεν πιστεύω, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που το σύστημα σας έχει πετάξει. Δεν του κάνετε ρε παιδί μου, αφού δεν είσαι σωστό, αφού δεν είσαι κουμπάρος, αφού δεν είσαι μαφιόζος, αφού δεν είσαι πούστης κερατάς, αφού δεν είσαι παιδεραστής, αφού δεν είσαι δογματόσκυλο, αφού δεν είσαι κανένας αφαιρεμένος να σε κάνουμε ό,τι θέλεις. Έχει πετάξει το σύστημα. Όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα πρέπει να δώσουν κομμάτι του εαυτού τους σε μια μεγάλη ρητορική. Σε μια μεγάλη μάχη, αν το θέλετε, με την αλήθεια. Η μάχη είναι με το άδικο, αλλά η μάχη είναι να βγει η αλήθεια έξω. Και πρέπει να αποτυπωθεί με τον πιο ευκρινέστατο τρόπο. Γιατί η ψυχή σας μιλάει μέσω της ρητορικής. Αυτή είναι η τέχνη του λόγου, δηλαδή του νου. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τις αλήθειες. Και θα είναι πάρα πολύ δίκαιο και αρετή να βγείτε με την ευχέρεια της κάμερας, των social media, όλα αυτά τα τεράστια λάνια κείμενα να τα μεταφέρετε με το δικό σας. Ενώ είναι γραμμένα. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από τα γραμμένα. Μπορείς όμως να αιτιολογήσεις και μπορείς να φέρεις χιλιάδες παραδείγματα ώστε να αρχίσεις να ευαισθητοποιείς τους ανθρώπους, να τους βοηθήσεις να σπάσουν τη μεμβράνη, γιατί αυτό τους κρατάει όλους και όλο τον πλανήτη αυτή η μεμβράνη κρατάει όλο τον κόσμο υποδουλωμένο. Ο τεράστιος φόβος του θανάτου του, που είναι εμφυτευμένος και χαραγμένος και συντηρείται συνεχώς στον πλανήτη μας, και φεύγοντας από εδώ είσαι πάλι χαραγμένος, δεν έχεις να πας πουθενά αδερφέ. Δεν έχει τελειώσει διαδικασία. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα των μυστικών του θανάτου, της ζωής, του ανθρώπου, της αλήθειας. Δεν θα σας πω παραπάνω, θα τα μελετήσετε. Θα μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή, αφού θα το έχετε όλοι στα χέρια σας, να κάνω μια εκπομπή και να αρχίσω να εξηγώ τα κλειδιά που έχει μέσα. Θα πω ότι είναι γύρω στις 280 σελίδες και σαν επίκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα λιώσετε να διαβάσετε, γι' αυτό κάποια στιγμή αυτό το ιερό κείμενο, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν χρειάζεται να το μεταφέρουν, να το λέει ένας και να το λένε οι άλλοι. Μπορεί να το διαβάζει ένας σε έναν κύκλο 30-40 ατόμων και το ένας είναι σχετικό, διότι θα πάρει 40 σελίδες ο καθένας ή 30 σελίδες ο καθένας, ο οποίος θα είναι 4-5-6 άτομα. Οι άλλοι θα ακούν για να το εμπεδώσουν ή να το γιώσουν, άμα το θέλετε, στον αέρα να ακουστεί, να ακουστούν οι αλήθειες. Πρέπει να ακουστούν οι αλήθειες. Μην τις έχετε μέσα σας. Τα ελάνια κείμενα που τα βλέπετε, όπου γιώνονται, ακούγονται σε όλους τους ιερούς ελάνιους τόπους τους δικούς μας, δεν είναι γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Η αλήθεια πρέπει να ακουστεί. Είναι μια μεταβίβαση από, από όλους τους ανθρώπους και τα δημιουργήματα, ότι οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Αμέλα που κρύψαμε τις αλήθειες και κάθε τι οτιδήποτε κουβεντιάζεται είναι ένα ψεύδος, είναι μια δολιότητα, μια αποστατήλα, η οποία αυτή μας έχει σκλαβώσει. Πρέπει να μεταφέρετε τις αλήθειες στον αέρα, στη γέα, να ακούσουν όλοι, να ακούσουν όλα και αυτά θα πράξουν. Άρα σήμερα, όπου και να πάτε, γιατί όλοι αυτοί, όλοι οι αποστάτες και όλοι αυτοί οι Εβραήλα, όλο το ψεύδος γιώνεται παντού στον πλανήτη, παντού. Και όλα αυτά τα ψεύδες, τα ΜΜΕ και παντού, σε όλες τις παρέες, οτιδήποτε κουβεντιάζεται, είναι μια γελιότητα. Γιατί αυτό έχουν μάθει, αυτό τους έχουν προσφέρει. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει ένα καθαρά ενεργειακό κομμάτι που επιφέρει όλη αυτή τη διαδικασία τη δικιά τους και τους δυναμώνει. Έχεις χρέος λοιπόν
να χαράξεις, να φωνάξεις, να πεις τις αλήθειες στον αέρα, να τις ακούσουν όλοι. Νομίζεις δεν ακούγονται. Ακούγονται στον αέρα, τα ακούνε όλα τα δημιουργήματα μέσω των συχνοτήτων. Τεράστιες οι συχνότητες. Δισεκατομμύρια γύρω σου. Το ποιες χρησιμοποιούν είναι άλλη ιστορία. Θα πας κάπου και θα μιλήσεις και θα είναι σχεδόν έτοιμα τα πράγματα. Τι δυνατόν. Κατάλαβε ο άνθρωπος αμέσως. Βέβαια κατάλαβε, γιατί ακούστηκαν παντού οι αλήθειες. Οπότε άσε τα δικά τους τα ψεύδι να ακούγονται, άσε τα δικά τους τα δόγματα να ακούγονται, άσε τα δικά τους τα κόμματα να ακούγονται, άσε σε κάθε γελιότητα να ακούγεται παντού, οπότε να νομίζω ότι ο πλανήτης είναι δικός τους. Ο πλανήτης είναι των ανθρώπων και τώρα θα το καταλάβουν όλοι. Περιμένω πάρα πολλά από εσάς συνέλληνες, ιδιαίτερα τις αλήθειες, οι οποίες ιδιαίτερα η Περσεφόνη θα βάλει πάρα πολλά πράγματα στη θέση τους και κλείνει έναν κύκλο, αν το θέλετε, όλων αυτών που έχουν γραφτεί, όλων αυτών που έχουν υποθεί. Γιατί μέχρι τώρα έχετε πει όλες τα ελάνια ιερά κείμενα, τα έχετε βροντοφωνάξει παντού, τώρα θα κατανοήσετε. Μόλις κατανοήσετε, θα αρχίσετε να μιλάτε. Και τώρα θα συνθέσετε και το πάζλ. Γιατί είναι κοντά το επιστέγασμα, η Περσεφόνη είναι ένα επιστέγασμα του ίδιου του ανθρώπου και της ίδιας της δημιουργίας και θα πρέπει να υποθεί παντού από πολλούς ανθρώπους για να κατανοήσουν όλοι. Και οι αποδείξεις μέσα στα χέρια σας, μέσα στο μυαλό σας. Οι λογικές διεργασίες είναι πάντα στη διάθεσή σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εκτέλεστε. Έρχεται η ώρα που πραγματικά θα εξηγήσω όλα μου τα ελάνια κείμενα και θα καταλάβετε χιλιάδες πράγματα. Το ζήτημα είναι να τα εφαρμόσετε και να σπάσετε τη μεμβράνη. Θυμηθείτε, σε εκείνο το δευτερόλεπτο είστε όλοι κλειδωμένοι. Και σε ένα δευτερόλεπτο, αν θέλεις και σπάσεις τη μεμβράνη, ξαναγυρίζεις τη δημιουργία σου. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Είναι όλα τόσο δίπλα, αλλά και τόσο μακριά. Το μακριά και το κοντά είναι στην ίδια τη μεμβράνη του μυαλού σου. Τσαφ! Ένα τσαφ είναι ένα δευτερόλεπτο. Η Ελλάδα θα αλλάξει σε ένα δευτερόλεπτο, αν εσείς το θελήσετε. Και το μέγιστο όλων των πολεμιστών και των ελάνιων ανθρώπων είναι να αφιπνίζουν τους πάντες. Το πότε θα γίνει αυτό το δευτερόλεπτο, το τσαφ, θα έρθει η ώρα του. Εσείς τα μέγιστα.